Μέρα σήμερα για το μπάσκετ αλλά και για σκοπούς φιλανθρωπικούς. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν είναι και ιδιαίτερα του αθλήματος, ούτε από πλευρά σωματότυπου ούτε και από πλευρά ταλέντου. Όμως νομίζω θα βάλουν τα δυνατά τους σήμερα. Είναι η ομάδα του Λούι Πατσαλίδη απέναντι στην ομάδα της Κυπριακής Κυβέρνησης. Σκοπός φιλανθρωπικός. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο Λούις Πατσαλίδης, εμπνευστής της εκδήλωσης σήμερα που τρέχει για τρίτη χρονιά. Λούι, σε καλωσορίζω πρώτα απ' όλα στην ζωντανή μας μετάδοση. Είμαστε καλά. Λοιπόν, πες μας πρώτα απ' όλα ποιος ο σκοπός σήμερα της εκδήλωσης. Κοίτα, ταλέντων υπάρχει καταρχάς. Ασχέτως αν δεν μπορούμε να το εκδηλώσουμε λόγω σωματότυπου. Ξέρεις, δεν μπορούμε, το πνεύμα θέλει αλλά το σώμα δεν ακολουθεί. Είναι η τρίτη χρονιά, έχει πλέον γίνει ένας θεσμός, σας το έλεγα. Όπου η ομάδα της εκπομπής είναι ουσιαστικά εναντίον της ομάδας της κυβέρνησης, της οποίας ηγείται πάντα ο κύριος Χριστοδουλίδης, τον οποίο ευχαριστώ για ακόμα μια χρονιά που ανταποκρίθηκε. Και είμαστε εδώ σήμερα και όλα τα έσοδα θα πάνε στον κόλ στη ζωή για την ανέγερση τμήματος πρώτων βοηθειών για το Μακάριο νοσοκομείο. Είναι κάτι που το έχει πραγματικά ανάγκη και ευτυχώς ανταποκρίθηκαν όλοι, και η κυβέρνηση που θα έχει 6-7 υπουργούς νομίζω, αλλά και η ομάδα η δική μου που έχω την κυρία Θεολόγου που είναι στον Κεραυνό, τον κύριο Γκούνναν που είναι του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Σιζόπουλο που είναι της ΑΕΚ. Και έχεις φέρει ενισχύσεις διότι προέρχεσαι από δύο συνεχόμενες ήττες. Ναι. Οπότε αν είπα φέτος να φέρω δικούς μας καλαθοσφαιριστές, εάν δεν τα καταφέρουμε ούτε φέτος, του χρόνου να ψάξω να έβρω καλά γκάλιγκα, γιαννάγκιγκα, φασούλα. Και να πιένουν πάνω. Πριν μιλήσουμε λίγο για τις ομάδες, θέλω να σταθούμε λίγο στο σκοπό. Πολύ σημαντικό σκοπός είναι για την ανέγερση ενός τμήματος επικόντων περιστατικών στο Μακάριο νοσοκομείο. Οι γονείς, όσοι είμαστε γονείς, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Θα ήθελα λίγο πριν πάμε στο αστείο να σταθούμε λίγο σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει τμήμα, να υπάρχει νοσοκομείο για τα παιδιά και να μην υπάρχει τμήμα πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει να πάει στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου και που τα μέρα σου έχουν παραπεμπτυχών και αν και εφόσον με όλη την ταλαιπωρία που υφίστανται να πάμε στο Μακάριο. Είναι κάτι το οποίο έθεσε σαν στόχο τον κόλ στη ζωή και επειδή και εγώ σαν γονιός γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και ό,τι χρήματα μαζέψουμε θα πάνε για αυτόν τον σκοπό. Ωραία, πες μας λίγο για την ομάδα σου σήμερα. Ανάφερες κάποιους παίχτες. Ποιο είναι το πλάνο σήμερα στο παρκέ? Το πλάνο είναι θα κινηθούμε περίπου. Ο στόχος είναι να μείνουμε ζωντανοί. Γιατί πέρσι έπαθα τράβηγμα που τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και δεν μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Σήμερα η ομάδα μας είναι και ο Κώστας ο Κωνσταντίνο, δημοσιογράφος του Α. Ο κύριος Γιώργος Σταματάρης, τραγουδιστής. Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης. Παλέμαχος πλέον ποδοσφαιριστής. Πολύ πιο φύτα από τους πλήστους. Ναι. Ο γενικός διευθυντής του Αλφα Κύπρο, ο κύριος Πέτρου. Και δύο-τρία άλλα φιλαράκια και μέλη της ομάδας. Ο κύριος Σιζόπουλος εδώ. Ο οποίος Ανδρέας Σιζόπουλος, ντυμένος Λούις Νάισιο, λέει η φανέλα. Ανδρέα, πώς σου φαίνεται η νέα σου στολή? Ίσως πρέπει να φορήσω την κόκκινη, τι λες? Όχι. Μαύρη, ναι, καλά. Ναι. Κοίταξε, εγώ του είπα ότι θα είχε chance να κερδίσει αν το έκαναν 5 το απόγευμα. Τώρα 10 το πρωί δεν υποσχόμαι και πολλά πράγματα. Σε είδα πάντως με το καφέ στο χέρι το πρωί. Έχεις πάρει τη δύναμή σου, υποθέτω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως βλέπω ότι οι αντιπάλοι έφεραν παίχτες πρώην τουλάχιστον. Βλέπω εκεί Darren Fox βλέπω. Η Σοφία Θεολόγου, διεθνής παίχτρια, έπαιξε Παθηναϊκό, το ξέρεις? Ξέρω, 2,5 μέτρα. Δεν είναι τυχαία που την επέλεξα να έρθει. Θέλαμε εμπειρία, καταλάβες. Σοφία, σήμερα πολύ σημαντικός ο σκοπός. Πες μας λίγο για το πώς αντιμετωπίζεις εσύ σήμερα αυτή τη μέρα, αλλά και γενικότερα πώς είναι να παίζεις με τόσο ταλαντούχους παίχτες όπως είναι ο Λούις και οι υπόλοιποι. Η αλήθεια τρέμει η θέση μου, γιατί νομίζω θα πρέπει να ανησυχήσω, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Κοίτα, για το σημερινό πιστεύω ότι με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση. Είναι για έναν πολύ ιερό σκοπό. Θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε με τη δική μας μεριά. Και βλέπω ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να έρχεται στο κλειστό. Οπότε θα δούμε, πιστεύω θα δουν ένα πολύ ωραίο show. Ναι. Με τον Λούι. Έτσι. Λοιπόν, Λούι, θέλεις να σε αποδεσμεύσω αν έχουμε κάτι ολοκληρώσουμε? Γιατί νομίζω για να αποφύγεις και το τράβημα χρειάζεται καλύτερη προθέρμανση. Stretching, γιατί δεν έχω θέμα.
Αυτά λοιπόν από τον Λουί Πατσαλίδη και τη Σοφία Θεολόγου. Σοφία, να σε κρατήσω έτσι ένα δευτερόλεπτο πριν σε στείλουμε πίσω στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα πες μας για τους συμπαίκτες σου σήμερα. Βλέπω κάποια πρόσωπα που τα ξέρουμε, όχι τόσο από τον χώρο του μπάσκετ. Γενικότερα έτσι λίγο πώς βλέπεις εσύ το σημερινό παιχνίδι με αυτά τα πολύ όμορφα, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση και τα ονόματα που θα παίξουν. Κοίτα, το ότι υπάρχουν άτομα από διάφορους χώρους, τηλεοπτικούς, μπασκετικό χώρο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το ότι όλοι έρχονται και γίνονται ένα για αυτόν τον σκοπό. Δεν υπάρχουν, ήρθαμε εδώ για να παίξουμε, για να προσφέρουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Ωραία, Σοφία, καλή επιτυχία σου εύχομαι και θα τα πούμε αργότερα.